Έχουμε κοντά μας τον προπονητή της Ρωσίας, τον κύριο Γιώργο Λάμπρου, coach για την πρώτη λεφτά αγωνιστική. Ένα καλό πρόσωπο για την ομάδα της Ρωσίας. Νίκη με 3-1. Δύο λόγια για το μάτς, γιατί το ένα, μια χρονιά που τελειώνει για την Ρωσία, η οποία ούτε φοβήθηκε να πέσει. Στο τέλος λίγο, ήταν λίγο νοερά κάπως κοντά στην παραμονή. Αλλά ήταν από την αρχή η ομάδα που δεν νομίζουμε και εμείς να ήταν το θέμα της παραμονής. Δύο λόγια για το μάτς και για τη χρονιά αυτή που πρώτο λεπτό είμαστε και τελειώνει. Για το μάτς, μπορώ να πω ότι είχαμε διαστήματα που παίξαμε πάρα πολύ καλά. Είχαμε κυριαρχία στο παιχνίδι, δημιουργήσαμε αρκετές τελικές. Αλήθεια είναι ότι δυσκολευόμαστε, είναι ένα θέμα παρόλο που το έχουμε δουλέψει όλη τη χρονιά, να το μεταφράσουμε αυτό σε αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές. Και όπως είναι επίσης και μεγάλη αλήθεια ότι κάποιες φορές το χάνουμε λίγο, έχουμε κάποια κενά διαστήματα στην απόδοσή μας. Το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου χάσαμε τον έλεγχο λίγο στη μεσαία γραμμή. Είχε βέβαια και η Στιαία, που ανοίγω παρένθεση να τους πω συγχαρητήρια, γιατί για μένα ήταν η έκπληξη του πρωταθλήματος φέτος, μια ομάδα νεοφώτιστη μαζί με την προποντίδα που ήταν φέτος στην κατηγορία και τερματίσανε ουσιαστικά πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Και για να μετά από τόσο καιρό για να είναι τόσο ψηλά η ομάδα της Στιαίας σημαίνει ότι κάτι καλό έκανε όλη τη χρονιά παρόλα τα προβλήματά τους. Παρόλα αυτά όμως συνήλθαμε πάλι, πήραμε τον έλεγχο, δημιουργήσαμε αρκετές φάσεις, θα μπορούσαμε και πιο νωρίς να είχαμε καθαρίσει το παιχνίδι, αλλά κάποιες φορές δείχνουμε έτσι μια επιπολαιότητα, είμαστε έτσι, μπορώ να πω και λίγο φύση επιθετικογενής ομάδα και παραμελούμε λίγο τα αμυντικά μας καθήκοντα, με αποτέλεσμα η ομάδα της Στιαίας, το ξέρουμε, είναι πάρα πολύ γρήγορα μπροστά, πολύ καλή στις μεταβάσεις, με το άμεσο ποδόσφαιρο που παίζει, δημιούργησε προβλήματα και είχε και αυτή πολύ καλές στιγμές, θα μπορούσε να έχει πετύχει κάποιο ή κάποια τέρματα. Εντάξει, δίκαιο είναι το αποτέλεσμα. Θέλουμε να τελειώσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Τώρα για τη χρονιά. Μπορώ να πω ότι ξεκινάμε τώρα τρίτη χρονιά που είμαι στην ομάδα. Ουσιαστικά έχουμε τρεις στόχους κάθε χρόνο. Ο ένας μας στόχος είναι να παραμείνουμε στην κατηγορία. Θέλουμε να είμαστε στη μεγάλη κατηγορία της Εύβοιας. Έχει άλλη έγκλη, παίζεται άλλο ποδόσφαιρο και θέλουμε να παραμένουμε εκεί. Το δεύτερο, θέλουμε να παίζουμε ένα ελκυστικό καλό ποδόσφαιρο, να αρέσουμε σαν ομάδα στον κόσμο που έρχεται στο γήπεδο. Το καταφέραμε και αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μπορώ να πω όμως ότι δεν είμαι από αυτό το κομμάτι, είμαι ευχαριστημένος από την εικόνα μας σαν ομάδα και το ποδόσφαιρο που παίξαμε. Τουλάχιστον στα περισσότερα παιχνίδια, γιατί είχαμε και τα μέτρια μας παιχνίδια, για να λέμε την αλήθεια. Από την άλλη όμως δεν είμαι ευχαριστημένος από τα αποτελέσματα που κάναμε. Θα ήθελα ακόμα μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών. Κάτι μας έλειπε σε αυτό το κομμάτι, δεν θέλω να πω τώρα περισσότερα πράγματα. Για να πάρουμε περισσότερα καλά αποτελέσματα. Και το τρίτο, επανέρχομαι να πω ότι ο τρίτος μας στόχος κάθε χρόνο είναι να βάζουμε αρκετά νέα παιδιά στην ομάδα, να τους δίνουμε πάρα πολλές συμμετοχές, να ασχολούμαστε με τα παιδιά, να προσπαθούμε να τα εξελίξουμε, να τα βελτιώσουμε, όπως φέτος ήταν ο Τσαμούρας, παιδιά που ήταν από τη γάμα κατηγορία, ο Οικονόμου, ο Πετράκης που είναι δεύτερη χρονιά, πάρα πολύ μικρή σε ηλικία, του 6 γεννηθέντες, του 7, και θέλουμε τέτοια παιδιά. Και κοιτάζουμε να τα βοηθήσουμε. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό τους πετύχαμε αυτούς τους στόχους μας. Κούτς, ευχαριστώ. Και εγώ, να είστε καλά. Υγεία.